Καλημερίζω λοιπόν την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Καλημέρα, κυρία Μπορμπουδάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας, κυρία Τουλγεράκη. Πόσα εμβολιαστικά κέντρα έχουμε σε όλη την Κρήτη? Αναπτύσσουμε 7 εμβολιαστικές γραμμές σε 7 σημεία, σε 7 νοσοκομεία, όλα πλην της Νεάπολης. Και αυτό γιατί δεν κρίθηκε αναγκαίο συγκεκριμένη περιοχή δεδομένης του πληθυσμού σε αυτές τις ηλικίες. Στα νοσοκομεία μας λοιπόν από το Σάββατο ξεκινάμε τους εμβολιασμούς και για το πρώτο διάστημα θα λειτουργήσουν όλα Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί, εκτός από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο όπου λόγω κίνησης θα λειτουργήσει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Όμως κυρία Δουλγεράκη, λόγω των γιορτών και της ημερομηνίας που είναι φέτος τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, στις εβδομάδες των γιορτών θα διαφοροποιηθεί λιγάκι το πρόγραμμα. Θα λειτουργήσουν Δευτέρα πρωί και Τετάρτη απόγευμα. Και αντίστοιχα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πρωί και Πέμπτη απόγευμα. Αυτό βέβαια απομένει να κλειδώσει σήμερα, διότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Γενικό της Πρωτοβάθμιας που έχει το συντονισμό του εμβολιασμού στη χώρα. Και αν κριθεί από τα ραντεβού αναγκαίων να αναπτύξουμε και άλλες γραμμές, θα το πραγματοποιήσουμε στην Κρήτη. Να με βοηθήσετε λίγο παραπάνω, θα σας ταλαιπωρήσω, αλλά δεν μπόρεσα να συγκρατήσω όλες τις πληροφορίες. Να κρατήσω το πρώτο. Από το Σάββατο ξεκινάει ο εμβολιασμός των παιδιών στην Κρήτη, Σάββατο 18 του μήνα, γιατί λέγαμε για χθες. Εχθές ξεκίνησε κεντρικά. Αυτό γίνεται όπως ακριβώς έγινε με τον εμβολιασμό των ενηλίκων, όπου εάν θυμάστε στην Κρήτη οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν 2-3 μέρες μετά. Εμείς ήμασταν έτοιμοι στα εμβολιαστικά μας κέντρα και ξεκινάνε όλα μαζί το Σάββατο. Ωραία. Είπατε επίσης, εάν το συγκράτησα ή το κατάλαβα σωστά, ότι ο εμβολιασμός στα 7 νοσοκομεία, 7 εμβολιαστικές γραμμές, παιδιατρικές κλινικές φαντάζομαι των νοσοκομείων, έτσι. Ότι... Θα τελεχώνονται από παιδιάτρους οι εμβολιασμοί, τα εμβολιαστικά κέντρα. Ωραία. Αυτά. Ότι θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα εκτός από το πανεπιστημιακό που θα έχει ένα άλλο πρόγραμμα. Ναι, αυτό για αρχή. Αν δούμε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ραντεβού, θα αναπτυχθούν και άλλες γραμμές. Οι μέρες του εμβολιασμού είναι Τετάρτη και... Είναι Τετάρτη και Σάββατο πρωί. Μάλιστα. Και αυτό για να μπορούν οι γονείς που δουλεύουν να έχουν τη δυνατότητα να εμβολιάσουν το παιδί τους είτε απογευματινή ώρα ή μέσα στο Σαββατοκύριακο για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Γίνεται μια προσπάθεια λόγω του ότι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά, όπως και στις λίγο μεγαλύτερες, έρχονται μαζί με τους γονείς, να βοηθήσουμε λίγο και στο ωράριο ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να μην έχουν πρόβλημα με την εργασία τους. Και φυσικά εάν υπάρχει η αναγκαιότητα θα αναπτύξουμε και άλλες γραμμές στην Κρήτη. Μάλιστα. Ενδεχόμενα να μπουν οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή κέντρα υγείας σε αυτή την, αν θέλετε, σε αυτό το πλαίσιο. Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξουμε μελλοντικά και στις δομές πρωτοβάθμιας. Και να πούμε ότι εχθές βγήκε απόφαση από την Υγειονομική Περιφέρεια το συντονισμό για τις εμβολιαστικές γραμμές αυτές τις ηλικίες στην Κρήτη. Θα τον έχει ο καθηγητής μας ο Μανώλης ο Γαλανάκης, σε συνεργασία με τους παιδιάτρους που θα στελεχώνουν αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα. Που ούτως ή άλλως ήταν στο κομμάτι του εμβολιασμού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο γενικότερα. Βεβαίως, και στο κομμάτι είχε οριστεί ως συντονιστής από την Υγειονομική Περιφέρεια και για τα παιδιατρικά, τα COVID παιδιατρικά, από την απαρχή της διαχείρισης της πανδημίας. Κύριε Μπορμπουδάκη, ποιο είναι το ενδιαφέρον για την Κρήτη μέχρι σήμερα? Δηλαδή έχουν κλειστεί αρκετά ραντεβού? Έχουμε έναν αριθμό από ό,τι μας ενημερώνει το συντονιστικό κέντρο ικανοποιητικό. Είναι αρχή ακόμα. Βέβαια θα αντιμετωπίσουμε αρκετούς προβληματισμούς, ενδεχομένως και κάποιους φόβους από τους γονείς. Είμαστε εδώ όμως και γι' αυτό έχει ορθεί και συντονιστής ο κύριος Γαλανάκης
σε συνεργασία με τους παιδιάτρους να λύσουμε απορίες, προβληματισμούς και φόβους των γονιών αναφορικά με τον εμβολιασμό των παιδιών τους. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα βέβαια υπάρχει και εκείνος ο άλλος ο φόβος, αλλά είσαστε διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Δεν μπορώ να μη σας ρωτήσω, διότι οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε επιπλέον ύποπτα περιστατικά και στην Κρήτη, ναι. Εξετάζουμε περιστατικά τα οποία είτε έχουν ιστορικό ταξιδίου και εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του να θεωρείται ως ένα ύποπτο περιστατικό όπου να υπάρχει η αναγκαιότητα περαιτέρω ανοίξης για τη μετάλλαξη όμικρον, είτε σε στενές επαφές. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από την πρώτη στιγμή και θέλουμε να διασφαλίσουμε και την μη διασπορά και να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα από ενδεχόμενη συρροή. Από το πρώτο περιστατικό λοιπόν που εμφανίστηκε στην υγειονομική μας περιφέρεια, το συμπολίτη μας στα Χανιά, έγινε τέτοια διαδικασία γιατί κάποιες στενές επαφές μπαίνουν στην διαδικασία ανίχνευσης ως ύποπτα και αντίστοιχα για τις στενές επαφές και των περιστατικών στο Λασίθι, ναι. Όπως επίσης και κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας που έχουν ιστορικό ταξιδίου και βάσει πρωτοκόλλου εμπίπτουν στα ύποπτα περιστατικά. Ψυχραιμία χρειάζεται, κυρία Δουργεράκη. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν τη μετάλλαξη Δέλτα. Δεν θα πρέπει να υπάρξει πανικός. Έχουμε αποδείξει εδώ στην Κρήτη ότι συνεργαζόμαστε όλοι οι φορείς. Είμαστε μία ομάδα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό τον έξυπνο, θα μου επιτρέψετε ιό. Και γι' αυτό, επειδή είναι έξυπνος και προσπαθεί να επιβιώσει, θα δούμε και αρκετές μεταλλάξεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε όμως με ψυχραιμία. Κυρία Μπουρμπουδάκη, το τελευταίο πρώτο. Είναι αληθές το νούμερο αυτό το οποίο λέγεται, γιατί δεν θέλω να μιλάω με σενάρια, ότι αυτή την ώρα έχουμε 9 περιστατικά με ιστορικό ταξιδίου, όπως είπατε, από περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, τα οποία είναι ύποπτα και διερευνώνται. Κοιτάξτε, για το νησί αυτό, μας. Αυτό το γνωρίζουν στο βιολογικό εργαστήριο. Η ενημέρωση που έχω εγώ, γιατί μιλάμε καθημερινά με τον καθηγητή μας, τον κύριο Σουρβίνο, είναι ότι θα ελεγχθούν όσα υπάρχει ανάγκη. Δεν μπορώ να σε επιβεβαιώσω τον αριθμό αυτό. Ενδεχομένως όμως να είναι, δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας. Διότι θέλοντας να κάνουμε πρώιμη ανίχνευση και να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο, ελέγχουμε όλα εκείνα τα οποία θεωρούνται ύποπτα βάση του πρωτοκόλλου. Είναι ένας αριθμός που προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση να είναι αυτός. Δεν μπορώ όμως να σας το επιβεβαιώσω. Ωραία. Υπάρχει πρόβλημα και ανάγκη με τις δικές μας τις μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί πανελλαδικά και μέσα από τα στοιχεία του ΕΚΑΒ δίνονται κάποια στοιχεία ότι, ξέρετε, αυτή την ώρα υπάρχουν 180 αιτήματα τα οποία εκκρεμούν από 18 Νοεμβρίου, έτσι ώστε άνθρωποι να βρουν κρεβάτι στις ΜΕΘ. Έχουμε θέμα εδώ και με δεδομένο ότι, ας πούμε, προχθές από τον Άγιο Νικόλαο περιστατικό με αναπνευστικά προβλήματα άσχετο με την COVID-19 έφυγε από τον Άγιο Νικόλαο για να πάει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου των Χανίων. Γι' αυτό το λόγο σας το λέω, κυρία Μπουρμπουδάκη. Κοιτάξτε, πάντα είχαμε διακομιδές στην Κρήτη και πάντα υπήρχε η αναγκαιότητα, εφόσον ένας ασθενής μας είτε COVID είτε μη COVID χρειαζόταν εντατική θεραπεία, να διακομιστεί αν δεν υπήρχε καινή κλίνη σε ένα νοσοκομείο. Είπαμε ότι και από την αρχή διαχείρισης πανδημίας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν με την ανάπτυξη κλινών και με τη σωστή συνεργασία για να μην στερηθεί κανείς από την Κρήτη εισαγωγή σε μονάδα εφόσον υπάρχει ανάγκη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας ασθενής στην Κρήτη, είτε COVID είτε non-COVID, που να έχει χρειαστεί να διακομιστεί, γιατί θα αεροδιακομιστεί αν δεν έχουμε κρεβάτια μονάδας σε άλλο νοσοκομείο της χώρας. Υπάρχει μία μικρή πίεση και το βλέπουμε, ναι. Αποτυπώνεται στις νοσηλίες. Έχουμε όμως μία σταθερότητα, δηλαδή μέχρι και τη χθεσινή εφημερία 121 νοσηλίες, αναφέρουμε μόνο στα COVID περιστατικά, 27 σε μονάδες, εκ των οποίων 22 διασωληνωμένοι. Βλέπουμε ότι υπήρξε τα τελευταία 24 ώρα μία μικρή αύξηση στις νοσηλίες της μονάδας εντατικής θεραπείας.
την προηγούμενη εφημερία είδαμε να μειώνεται αυτός ο αριθμός. Απομένει όμως να δούμε πώς θα πάμε τις επόμενες μέρες, δεδομένου ότι και ο καιρός έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούμε πολύ, κυρία Δουλιαράκη, τους εξωτερικούς χώρους πλέον, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους κλειστούς χώρους και εν όψη των γιορτών. Θέλει μεγάλη προσοχή, το ξέρω ότι έχουμε κουραστεί όλοι. Δεν είναι εύκολο 2 χρόνια να ζούμε και μέσα σε μια έτσι, καθημερινότητα, πτηρώντας μέτρα και προστατεύοντας τον εαυτό μας πρωτίστως και τους συμπολίτες μας. Αλλά αυτό και ο εμβολιασμός είναι τα μόνα όπλα που έχουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι στον ιό. Τώρα θα πω κάτι για το οποίο δεν μπορείς να πάρεις μια συγκεκριμένη απάντηση. Ενδεχόμενα να μην μπορείτε και εσείς να μου δώσετε απάντηση. Αλλά θα ήταν κάτι που πραγματικά θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται, γιατί πολλοί με ρωτούν και εγώ έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Μας δίνει η πολιτεία μέσω του ΆΜΚΑ μας ένα self-test για να το κάνουμε, για να ελέγξουμε επιδημιολογικά σε τι κατάσταση είμαστε πριν από τις γιορτές, και κάτι ανάλογο με ένα τεστ στον καθένα μας θα γίνει μετά και την πρωτοχρονιά, αν θυμάμαι καλά, από 3 του Ιανουαρίου 2022. Οι περισσότεροι οι οποίοι ρωτούν από το χώρο που προμηθεύονται τα τεστ ή ρωτώντας τους γιατρούς, και γιατρό ρώτησα και μου είπαν φυσιολογικά θα πρέπει να δηλώνεται. Αυτό το τεστ το δηλώνεις ή δεν το δηλώνεις, θετικό ή αρνητικό, για να δείξεις ότι το έχεις κάνει μέσα στην πλατφόρμα? Όσο γνωρίζω εγώ, όλα τα τεστ δηλώνονται για να υπάρχει η καταγραφή, η σωστή καταγραφή των περιστατικών. Είναι κάτι το οποίο μπορώ όμως, κυρία Δουλιαράκη, να το ρωτήσω στο συντονιστικό κέντρο και να σας απαντήσω επίσημα, αλλά η οδηγία είναι ότι όλα τα τεστ δηλώνονται προκειμένου να έχουμε καταγραφή και να έχουμε, γιατί η καταγραφή μας βοηθάει στο να ξέρουμε είτε πώς, θετικό είτε αρνητικό την πανδημία. Επομένως είναι πολύ σημαντική η καταγραφή για τις υγειονομικές τεστ. Ωραία. Αυτό λοιπόν που ρωτάει ο κόσμος είναι, δηλώνω μόνο το αρνητικό ή άσχετα με το αν είναι αρνητικό ή θετικό, από τη στιγμή που έχω πάρει με το ΆΜΚΑ μου πρέπει να μπω στην πλατφόρμα με τα στοιχεία μου και να το δηλώσω? Αυτό θα με βοηθούσατε όσο δεν φαντάζεστε, για να μπορώ να δώσω απάντηση στους ανθρώπους που με ρωτάνε. Κρατώ λοιπόν το ερώτημα, θα επικοινωνήσω αμέσως μετά με το συντονιστικό και θα μιλήσω με τους συνεργάτες σας ή θα σας στείλω ένα μήνυμα για να ενημερώσετε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα και σας. Εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ζήτησα να μας φωτίσει λίγο η κυρία Μπορμπουδάκη για το δηλώνουμε, δεν το δηλώνουμε. Λοιπόν, μας ειδοποιεί, μας έστειλε μήνυμα και είπε, είμαι έτοιμη, έχω την απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για να ενημερωθούμε όλοι, μιλώντας με τους ανθρώπους του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παίρνουμε το self-test, διενεργούμε το self-test και δηλώνουμε και το θετικό και το αρνητικό στην πλατφόρμα. Τα θετικά όμως επιβεβαιώνονται με rapid test από τα συνεργεία των κινητών μονάδων του ΕΟΔΗ. Λοιπόν, ανεξάρτητα θετικού, αρνητικού, δηλώνονται όλα. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα που είναι δήλωση για self-test, όπως το κάναμε στο παρελθόν. Εάν είναι θετικό, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με ένα παραπάνω τεστ, rapid test, το οποίο γίνεται, είπατε, σε ένα φαρμακείο θα πάνε. Είτε μπορεί να προσέλθουν στον Εσταυρωμένος, Άδα Υγείας Ηρακλείου, που έχουμε σταθερό σημείο, ναι. Είτε στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου είναι το συνεργείο, η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ, στο Μαλεβίζη, στο Γάζι, και όπου βρίσκεται, στην Κρήτη γενικά, όπου υπάρχουν κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Όπου υπάρχουν κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, εάν κάποιος πει ότι εγώ αυτή την ώρα διευκολύνομαι, δεν φαντάζεστε πόσο γρήγορα έρχεται η ερώτηση, κυρία Μπορμπουδάκη. Εάν κάποιος πει ότι εγώ διευκολύνομαι αυτή την ώρα, από τη στιγμή που είναι θετικό το self-test, να πάω σε ένα φαρμακείο να κάνω ένα τεστ, αυτό θα γίνει δεκτό εφόσον δηλώνεται μέσα από το φαρμακείο, ή πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε μονάδα κινητή του ΕΟΔΗ?
Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι και στο φαρμακείο, μπορεί δηλαδή το τεστ αρχαίας ανίχνευσης να γίνει και στο φαρμακείο. Απομένει μία ερώτηση στο φαρμακοποιό μας για να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να το διενεργήσει εκείνη τη στιγμή, για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Άρα από τώρα μπορούμε να ρωτήσουμε το φαρμακοποιό μας αν έχει την δυνατότητα. Γνωρίζω ότι το προηγούμενο διάστημα και στα φαρμακεία γίνονται τεστ αρχαίας ανίχνευσης. Και συνεχίζουν να γίνονται. Τώρα rapid test το λένε, self test το λένε, αλλά επειδή δηλώνεται είναι rapid test και έχει μια άλλη τιμή, αυτό είναι και μια άλλη ιστορία. Ναι, κοιτάξτε, σας λέω ότι μπορεί ο κόσμος δωρεάν να προσέλθει στις μονάδες του ΕΟΔΗ για να κάνει το τεστ. Μία θερμή παράκληση προς όλους. Όταν διενεργούμε το self-test, να το διενεργούμε σωστά, διότι είναι σημαντικό να το αποτέλεσμα να είναι ακριβές. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε εάν νοσούμε, για να προστατεύσουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά και όλους γύρω μας, την οικογένειά μας και όλους τους συνανθρώπους μας. Επειδή στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιστατικά όπου δεν διενεργούνται, γιατί σας είπα κυρία Δουλγεράκη, θα σας λέμε αλήθειες από την υγειονομική περιφέρεια. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα όπου δεν διενεργούνται τα self-test, αλλά δηλώνονται. Δεν μας βοηθά αυτό, δεν βοηθά κανέναν, διότι θα πρέπει ακόμα και αν νοσούμε θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα πρέπει μετά να κάνουμε τις εξετάσεις που χρειάζεται, αν έχουμε μια ήπια συμπτωματολογία, να δούμε αν έχει ο ιός ακόμα και ασυμπτωματική, να είμαστε, εάν έχει δημιουργήσει κάποια βλάβη στους πνεύμονες. Είναι σημαντικό να διενεργούμε σωστά τα self-test. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δηλώσουμε το self-test δεν πάμε σαφέστατα στην πλατφόρμα EduPass που είχε βγει για τους μαθητές. Πρέπει να πάμε σε άλλη πλατφόρμα, νομίζω είναι gov.gr self-test, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι στη γενική πλατφόρμα του πληθυσμού, ακριβώς. Το έχω γκουγκλάρει τώρα για να το δω, γιατί με ρωτήσανε και μου είπανε «Μα πού, γιατί τα παιδιά δηλώνανε αλλού, αυτή είναι μια άλλη πλατφόρμα». Δηλώνεται για τα παιδιά, για τους μαθητές που πάνε στο σχολείο. Εμείς οι ενήλικες κάνουμε κάτι άλλο, το οποίο είναι διαφορετικό. Ωραία, κρατάω αυτές τις πληροφορίες και τις κρατάμε όλοι μας, γιατί πρέπει να έχουμε κάνει και αυτό τον έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μπορμπουδάκη.